Ο ειδικός αγωνιστής εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κακουκατσότης, μέσα σε μερικά λεπτά αυτές τις προηγούμενες μέρες γκρέμισε όσα τόσους μήνες προσπαθεί να χτίσει η ύπουλη κυβερνητική προπαγάνδα. Όσα προσπάθησαν να χτίσουν τα δεκάδες καλοπληρωμένα παπαγαλάκια και οι δημοσιογράφοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχησαν τόνους μελάνι, λιβανίζοντας τους καλούς επιχειρηματίες στους οποίους οφείλουμε τα πάντα, γκρέμισε όσα αναχώματα έστησαν οι άνθρωποι της εργοδοσίας απέναντι στο εργατικό κίνημα και για να ακυρωθούν οι αγωνιστικές διαθέσεις, έγδισε την εικόνα δυσφήμισης που επιχειρήθηκε από προβοκάτορες διαφόρων σχολών, τσαλαπάτησε το ενιαίο μέτωπο όλων αυτών που συσπηρωθήκανε κάτω από το κοινό συμφέρον, που βρίσκεται η Λία, που βρίσκεται πίσω από τη νέα ληστεία της εργατικής τάξης. Όλη σας η προπαγάνδα είναι επεξεργασμένη κυρίως για τους νέους εργαζόμενους. Οι χιλιάδες νέοι απεργοί, χθες, στον επισητισμό, στο εμπόριο, στα χειμεταφορές, τηλεπικοινωνίες, έδωσαν καθαρή απάντηση. Ομιλούν τα εργαλεία του προηγούμενου αιώνα, δεν πρόκειται να γίνουν. Πολλή κουβέντα έγινε εδώ και για τη δεκαετία του 90. Ξεχάσατε όμως να πείτε ότι το 90, όταν απαλλαγήκατε από τον εφιάλτη σας, το σοσιαλιστικό κόσμο που μέχρι τότε έδινε μόνο κατακτήσεις για τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες, όλοι που είστε εδώ μαζί υπογράψατε την καταδίκη των λαών και την εφαρμόζετε τόσα χρόνια. Κρύψατε πίσω από τη λέξη ελευθερίες, θυμάστε με το Μάστριχτ, τον ένα και κοινό στόχο που υπηρετήσατε όλοι σας, είτε με το μαδεία της δεξιάς, του κέντρου, της αριστεράς, είτε με ανάπτυξη και με κρίση, είτε με κρίση. 30 χρόνια τώρα προσπαθείτε όλοι ανεξαρτήτως κυβερνήσεις το πώς θα καταφέρετε ένας εργαζόμενος να είναι στη διάθεση της εργοδοσίας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για τα παράστα που δεν παράγουν τίποτα. Έτσι όλο αυτό το διάστημα ως σήμερα γκρεμίσατε τον κατώτατο μισθό κάτω από τα όρια της πείνας. Καταργήσατε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να συμπιωστούν όλοι οι μισθοί προς τον κατώτατο. Ελαστικοποίησατε την εργασία με όλες τις μορφές, με σπαστά ωράρια, με περιτροπής εργασία, τετράωρα, εξάωρα, που από πίσω κρύβουν όργιο απλήρωτης και ανασφάλισης της εργασίας. Όλη αυτή την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας τη θέσατε στην υπηρεσία της εντατικοποίησης, του μέγιστου ξεζουμίσματος. Όλοι. Και πλέον τώρα, που στους περισσότερους εργασιακούς χώρους δουλεύουν πολύ πάνω από το 8ωρο, έρχεστε να απαλλάξετε τους εργοδότες και από το κόστος της υπερορίας. Καταργείτε την ιδιότητα του μισθού ως αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας. Τους προσφέρετε και την τηλεεργασία για να είναι εργαζόμενοι 24 ώρες στις ωρέξεις του εργοδότη. Ανταγωνιστικός εργαζόμενος για εσάς είναι κυρίως για αυτούς που υπηρετείτε βασικά με σθένους, αλλά και για εσάς, είναι αυτός που θα εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, που θα απολύεται πιο εύκολα, που η εργοδοσία χωρίς κανένα εμπόδιο θα μπορεί να του κάνει λάστιχο, που δεν θα έχει στοιχειώδη συνδικαλιστικά δικαιώματα και που θα στέκεται ξεμοναχιασμένος απέναντι στις όρεξεις του εργοδότη. Αυτός που θα δεχτεί να εργάζεται για 13 ώρες την ημέρα, απλωμένες στο 24ωρο σχεδόν με την αμοιβή του 8ωρου και αυτό με τον κατώτατο. Αυτός που θα δεχτεί να εγκαταλείψει όλες τις ανάγκες, την ατομική σε ατομική, κοινωνική, οικογενειακή ζωή, στην ξεκούραση, στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και να μετατραπεί απλώς σε ένα αντικείμενο παραγωγής κέρδους. Αυτός που θα δεχτεί να επιστρέψει στο μεσαίωνα και τους όρους εργασίας και ζωής του, αλλά και τους όρους προσδόκιμου ζωής του. Να πάτε εσείς που τα φέρατε όλα αυτά και οι τελευταίοι ιδίως, η πλειοψηφία τώρα, να πάτε να δουλέψετε εσείς στα αυτά τα κάτεργα, κύριε Υπουργέ και Υπουργοί της Κυβέρνησης και όλοι οι υπόλοιποι, με αυτούς τους όρους, και εμείς όχι μόνο κάρτα εργασίας θα σας παρέχουμε, αλλά θα σας διαθέσουμε και ένα άτομο να είναι όλη την ώρα δίπλα σας για να μην επιτρέψουμε να σας κλαπεί ο μόχθος ούτε δευτερόλεπτο. Βέβαια με την κάρτα εργασίας να προσπαθήσετε να πάρετε πίσω και το δώρο που θα σας πάει αγκαζέ να το πάρει ο εργοδότης από το ATM. Τα αφεντικά σας, οι επιχειρηματικοί όμιλοι τόσο έχουν εξασφαλώσει από τη χαρά τους που δεν σας δίνουν ούτε τον απαραίτητο χρόνο για να πιάσει η προπαγάνδα σας. Βγήκαν ανοιχτά και ζητάνε τα επόμενα μέτρα. Κλαψουρίζετε βέβαια, που μείνατε τελευταίοι στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Και εκεί θα παραμείνετε, γιατί εδώ υπάρχει ταξικό κίνημα. Πάτε να ξεμπερδέψετε με ό,τι σας εμποδίζει εδώ και 30 χρόνια να κάνετε τους εργαζόμενους σκλάβους. Δεν μπορούσατε να σφινώσετε τους εργοδότες και το συνδικαλιστικό της ασφάλειας στα σωματεία και τις γενικές συνελεύσεις. Πάτε να τους μπάσετε ηλεκτρονικά. Δεν μπορέσατε να κάνετε καλά τους πρωτοπόρους εργάτες, αγωνιστές, απεργούς
με εργοδοτικούς και κρατικούς μηχανισμούς απεργοσπασίας, πάτε να τους εξοντώσετε ποινικά, οικονομικά και με εύκολες απολύσεις. Τι θα έκαναν οι εργοδότες χωρίς εσάς? Θα είχαν τραπεί σε φυγή. Γι' αυτό έχουν και το κράτος τους. Για να επιβάλλουν εκεί να δουλεύει έτσι ο εργάτης. Με λίγα λόγια, όχι απλά βγάζετε σπυράκια με την απεργία, αλλά την τρέμετε. Και πολύ καλά κάνετε. Γιατί? Διότι είτε οι επενδύσεις σας, είτε οι αυτοματισμοί σας, είτε τα ρομπότ σας, είτε η τέταρτη βιομηχανική σας επανάσταση, όλα είναι για τα σκουπίδια. Νεκρή ύλη, χωρίς εργασία. Το ίδιο και οι ιδιοκτήτες τους. Και αυτό δεν θέλετε να γίνει συνήθιση για τους εργαζόμενους. Και όντως κάτι τέτοιο θα ήταν τραγικό για εσάς. Και στη χθεσινή απεργία, κλείνοντας, ήταν χιλιάδες οι εργαζόμενοι που ένιωσαν αυτή τη δύναμη που προέκυψε μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες και αποφάσεις. Ήταν επίσης κόλαθος για την εργοδοσία το μήνυμα απόρριψης του αντεργατικού εκτρώματος εδώ και τώρα που έστειλαν οι εργαζόμενοι, παρά το γεγονός ότι οι εργοδότες και διάφοροι συνδικαλιστές έπαιξαν και το τελευταίο ύπουλο χαρτί, ότι τάχα το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις τους. Έφαγε τα μούτρα του το δεξί σας χέρι μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα που έκλεινε σε όλες τις πτώσεις τα καλά του νομοσχεδίου για να σας ξεπληρώσει τα γραμμάτια για τη στήριξη που του δώσετε με τα ΜΑΤ και την αστυνομία. Το χρόνο λίγο, Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι, όσοι είστε ταγμένοι σε αυτό το καθήκον εδώ και 30 χρόνια και το έχετε αποδείξει, τεντώνετε το σχοινί. Πρέπει να ξέρετε ότι η ιστορία λειτουργεί περίπου κάτι σαν την σφεντόνα. Όσο τραβάτε το λάστιχο προς τα πίσω, όσο σπρώχνετε την ιστορία προς τα πίσω, τόσο με μεγαλύτερη δύναμη θα πάει προς τα μπροστά. Με τόσο μεγαλύτερη ορμή θα εκτιναχθεί προς το μέλλον, στο οποίο δεν χωράνε ούτε οι εκμεταλλευτές, ούτε οι υπερασπιστές τους. Μην υποτιμάτε το μήνυμα που πήρατε χθες από τους εργαζόμενους ότι είναι αιτία πολέμου. Μαζέψτε το νομοσχέδιο, πετάξτε το στα σκουπίδια τώρα.